Ο ανασχηματισμός που εξήγηλε και πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργό νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται τελικά στις απαιτήσει αυτού που ο ίδιος θέλει να περάσει ως μήνυμα στην ελληνική κοινωνία της ανανέωσης και ότι πια εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή μετά την υποτιθέμενη λήξη της περίοδου των μνημονίων. Περισσότερο φαντάζει σαν ένα σαν ένα μέρος ενός επικοινωνιακού σχεδιασμού όπου πλασματικά προσπάθησε να κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση προς άλλους πολιτικούς χώρους πράγμα το οποίο και αυτό δεν πέτυχε μιας και τα πρόσωπα τα οποία επελέγησαν δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν την παραταξιακή συνείδηση των πλευρών αυτών και νομίζω ότι εν πολλής ήταν μια άτολμη διαδικασία περισσότερο διορθωτική η οποία εξυπηρετούσε εσωτερικές ανάγκες αυτής της κυβέρνησης και εσωτερικές ε, ε, ισορροπίες, παρά το ότι σηματοδοτεί κάτι για την αλλαγή πολιτικής. Θα περίμενε κανείς σε αυτό το χρονικό σημείο που πανηγυρίζει η κυβέρνηση για την έξοδο από τα μνημόνια, βέβαια έχει να απαντήσει σε μια σειρά πολλών ερωτημάτων για το αν αυτή είναι πραγματική η έξοδος, θα περίμενε κανείς να σηματοδοτηθεί αυτό και με μια επιλογή προσώπων τα οποία α, θα μπορούσαν να χαράξουν μια νέα πολιτική στην επόμενη μέρα για τη χώρα μας. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι κυρίως που μας απασχολεί και κυρίως μας προβληματίζει. Ενώ εξαντλήσαμε τις δυνάμεις μας να ολοκληρώσουμε ένα οικονομικό πρόγραμμα, δεν είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν και ο ανασχηματισμός με τα πρόσπα που αξιοποιούνται δεν μπορούν να ασκήσουν κυβερνητική πολιτική. Δεν υπάρχει ο ραματισμός που χρειάζεται σε αυτή την κυβέρνηση για την επόμενη μέρα και περισσότερο θα έλεγε κανείς ότι προσπαθεί να κάνει ο Πρωθυπουργός μια... Ε, μοιρασιά έτσι ώστε να τον βοηθήσει στην περαιτέρω νομή της εξουσίας στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Με βάση το ερώτημά σας, το ίδιο θα συμβεί, αναμένω να συμβεί και την προσεχή περίοδο εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, το οποίο έχουμε συνηθίσει να αποτελεί ένα θέατρο εξαγγελιών διαχρονικά και εδώ η περιοχή μας, η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, γίνεται το θέατρο των εξελίξεων. Έχω την εντύπωση ότι θα επιβεβαιωθεί μέσω των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού αυτό που έχει αποφασίσει ε, ως πολιτική. Τι είναι αυτό, φτωχοποίηση του Έλληνα, της μεσαίας τάξης, μέσω της μεγάλης φορολόγησης και των μεγάλων εισφορών και στον φτωχοποιημένο αυτό πολίτη στο τέλος κάθε χρονιάς ένα επίδομα, ένα μικρό χρηματικό ποσό ως αντίδωρο στην αφέμαξη όλου του προηγούμενου έτους. Δεν μπορεί όμως έτσι να σταθεί η ελληνική κοινωνία, δεν μπορεί έτσι να σταθεί η ελληνική οικονομία. Επομένως όσα θα ακούσουμε το προσεχές διάστημα δεν θα είναι το απάβγασμα μιας πολιτικής συνεπούς προς την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, αλλά θα είναι ένα τμήμα αυτής της επιδοματικής πολιτικής που δεν αφήνει ελεύθερο τον πολίτη να λειτουργήσει, αλλά δημιουργεί το κράτος πατερούλη, όπως λέμε, από το οποίο θα εξαρτάται μέσω επιδομάτων ο πολίτης. Αυτή την πολιτική θα πρέπει να την αποκρούσουμε, θα πρέπει στεναρά να δημιουργήσουμε ένα πλάνο για την επόμενη μέρα των μνημονίων και να μην αφαιθούμε στα λίγα που προσφέρει αυτή η κυβέρνηση, όχι φυσικά μέσω επιδομάτων, αλλά μέσω αναπτυξιακών πολιτικών που θα προέλθουν μέσα από βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις.